Έγραφε το 1980 ο Ανδρούσης τότε και νυν Αλβανίας αρχιεπίσκοπος, Αναστάσιος. Η Θεία Λειτουργία δεν είναι θέαμα ή ακρόαμα, αλλά έργο Θεού με συνεργό όλο το λαό Του. Γι' αυτό η Εκκλησία μας καλεί να συμμετέχουμε όχι ως θεατές, αλλά ως συλλειτουργοί. Μετά τη Θεία Λειτουργία ο πιστός επιστρέφει στην καθημερινότητα. Πηγαίνει στο σπίτι του πιο ταπεινός και πράος απέναντι στους ανθρώπους. Πιο υπομονετικός στην άρση του σταυρού του. Πιο τολμηρός, πιο ανιδιοτελής στην αγάπη του. Πιο πασχαλινός στο βλέμμα του και το ήθος του. Αποφασισμένος να γίνει κατομοίωση Χριστού. Η Θεία Λειτουργία είναι η κορυφαία πράξη για να προσεγγίσει ο άνθρωπος στο Θεό. Είναι συμμετοχή στο μυστικό δείπνο. Τι θα πει όμως λειτουργία? Θα πει λιτός ή λεός ή λαός. Συν έργο. Δύο αρχαιότατες λέξεις που τη διάλεξαν οι πατέρες τον 5ο αιώνα. Λιτός και έργο λοιπόν είναι το έργο του λαού. Οι πατέρες πήραν από την αρχαία Ελλάδα τις λέξεις. Στην Αθηναϊκή Δημοκρατία λειτουργία ήταν η προσφορά χρημάτων. Παράδειγμα λέγαμε τριειραρχία. Κάποιος πλήρωνε τα έξοδα ενός πολεμικού πλοίου, τριήρης. Ας πούμε σήμερα ο Βαρδινογιάννης να πλήρωνε τα έξοδα μιας πολεμικής φρεγάτας. Ενώ χορηγία ήταν η λειτουργία όπου ο πλούσιος πλήρωνε έξοδα θεατρικών παραστάσεων. Πάλι ένας πλούσιος σημερινός, να μην αναφέρω τέτοια ονόματα, θα μπορούσε να αναλάβει, ακούμε, άλλωστε για χορηγούς, ακόμη και εταιρείες. Ο ΟΤΕ επιχορηγεί μια θεατρική παράσταση, μια μουσική εκδήλωση. Και αυτό. Λοιπόν, στην παρουσίαση αυτή θα προσπαθήσουμε να γνωρίσουμε αυτό το χώρο, επιλέγοντας δειγματοληπτικά φράσεις ή λέξεις, αναφέροντας ερμηνείες, φιλολογικά σχόλια, αλλά και μεταφραστικά προβλήματα στο τέλος, ανάλογα με το χρόνο που έχουμε. Μας βοήθησε πολύ και τον ευχαριστούμε ένας ειδικός άνθρωπος περί την γλωσσολογία, ο κύριος Γιώργος Μπάτζιος, προσφέροντας ανάλογο υλικό. Το υλικό είναι από τα λεξικά ετυμολογικό Μπαμπινιώτη, το λεξικό της ελληνικής, του παπύρου. Εγώ χρησιμοποίησα πολύ ένα καταπληκτικό εγχειρίδιο του Κουγιουμτζόγλου από τις εκδόσεις Συναξάρι. Κάποιες στιγμές λοιπόν θα αναλύουμε λέξεις. Θα έχουμε ακολουθήσει με τη σειρά τα μέρη και τη δομή της Θείας Λειτουργίας. Έναρξη, ειρηνικά, αντίφωνα. Κάποιες άλλες θα αναφερόμαστε πιο πολύ σε θεολογικό νόημα και μετά θα έρχεται η ανάλυση των λέξεων. Το δεύτερο μέρος της Θείας Λειτουργίας θα έχουμε πιο πολλές θεολογικές αναφορές, παράλληλα με τα γλωσσικά. Όσα τελούνται, έλεγε ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, όσα τελούνται την ώρα του καθαγιασμού των τιμίων δώρων, έχουν όλα σχέση με το έργο της Θείας Οικονομίας, του Σωτήρος. Για να την έχουμε τη Θεία Οικονομία καθαρά εδώ στα μάτια μας. Θεία Οικονομία, το σχέδιο του Θεού. Βλέπουμε με τα ίδια μας τα μάτια τη μεγάλη φτώχεια του πλουσίου με π κεφαλαίο, τους εξευτελισμούς του ευλογημένου με ε κεφαλαίο, τα πάθη με π κεφαλαίο, εκείνου. Για να βλέπουμε πόσο μισήθηκε και πόσο αγάπησε, πόσο ψηλά βρισκότανε και πόσο ταπεινώθηκε. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέγει «Στον ουρανό δοξολογούν οι στρατιές των αγγέλων, στη γη χωροστατούν οι άνθρωποι και ταιριάζουν με εκείνους την ίδια δοξολογία. Επάνω τα σεραφείμ ψέλνουν τον τρισάγιο ύμνο. Κάτω η σύναξη της Εκκλησίας αναμέλπει τον ίδιο ύμνο. Τα επουράνια και τα επίγεια έχουν την ίδια γιορτή». Και ο ίδιος Άγιος συμπληρώνει. Εκείνη η τράπεζα του μυστικού δείπνου δεν έχει τίποτε παραπάνω από αυτήν τώρα εδώ. Αυτό θα πει η ζωή της Εκκλησίας και συνέχεια χωρίς διακοπή. Ο μυστικός δείπνος του Κυρίου στην Εκκλησία συνεχίζεται. Αφού λοιπόν ψαλεί η μεγάλη δοξολογία,
που είναι και ο ύμνος των αγγέλων τη νύχτα της γέννησης του Ιησού, βλέπε κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, αρχίζει η Θεία Λειτουργία με την εκφώνηση «Ευλογημένη Βασιλεία». Όλοι σηκωνόμαστε όρθιοι προς τιμή της Αγίας Τριάδος. Αμέσως αρχίζουν τα ειρηνικά. Ο διάκονος στην ωραία πύλη μοιάζει με άγγελο, με ανασηκωμένη φτερούγα, το ωράριο. Το ωράριο είναι άμφιο πρώτου βαθμού ιεροσύνης. Από το ωράρε προσεύχομαι το λατινικό. Ύφασμα, υφασμάτινη λεπτή μακριά λωρίδα στον αριστερό ώμο. Ο διάκονος λοιπόν σαν άγγελος εκφωνεί τις αιτήσεις με βασικότερη την ειρήνη. Χρειάζεται ειρήνη για να γίνει όλη η λειτουργία. Κατάσταση γαλήνης. Η Εκκλησία λίγος ειρήνης. Όλα αυτά λέγονται και μεγάλη συναπτή. Από το συνάπτο. Λόγοι που συνάπτονται, ακουμπάνε ο ένας τον άλλο με τη σειρά. Δηλαδή, έχουμε μια σειρά από υπέρ. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης, υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, υπέρ του Αγίου Οίκου, υπέρ του Αρχιεπισκόπου, υπέρ της πόλεως ταύτης, υπέρ ευκρασίας, υπέρ πλεόντων, υπέρ τουριστίνε. Κάθε φράση καταλήγει. Του Κυρίου δεηθόμεν. Δέομαι, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο. Οι ψάλτες απαντούν. Κύριε ελέησον, δείξε μας έλεο, ελέησέ μας. Ο ιερέας προσφέρει στο Θεό τα τίμια δώρα και ο λαός τα λαμβάνει πίσω ως σώμα και αίμα. Ο λαός μόνο λέγει αμήν, εβραϊκή λέξη, μακάρι. Αυτό σημαίνει συμφωνία με αυτά που λέει ο ιερέας, συμφωνεί ο λαός. Λοιπόν, φιλολογικός σχολιασμός τώρα, αρχίζει με δοξολογική εκφώνηση της Αγίας Τριάδος. Η Θεία Λειτουργία. Έχουμε τη δοξολογία λίγο πριν. Ευλογημένη, δοξασμένη η Βασιλεία, νυν και αΐ. Νυν τώρα και αΐ, πάντοτε. Υπέρ της άνωθεν, έχουμε όλα τα υπέρ. Το υπέρ είναι μια γνωστή λέξη, νομίζω καταλαβαίνει ο κόσμος. Αργότερα, αν πούμε προβλήματα της Θείας Λειτουργίας, έχουμε προβλήματα στη μετάφραση. Κάποια δεν μεταφράζονται, τα καταλαβαίνει ο κόσμος. Όπως το ποιήσομεν, θα πούμε. Το υπέρ, λοιπόν, το ξέρουμε. Καθημερινά ο κόσμος λέει 2-0 υπέρ του Ολυμπιακού, ας πούμε. Γνωστή λέξη. Το δεηθόμεν μπορεί να μην ξέρουν κάποιοι. Ας παρακαλέσουμε τον Κύριο. Δέομαι. Υπέρ του ρισθήνε, ημάς, είναι αυτό απαρέμβατο του ρίωμαι, σώζω. Ρίστης είναι ο σωτήρ. Στην αρχαία Ελλάδα είχαμε το ρίσιο Απόλλωνα, ο λυτρωτής Απόλλων. Αγαπήσω σε Κύριε ισχύς μου, καταφυγή μου και ρίστης μου. Ρίσε, σώσε, λύτρωσε. Στην Κυριακή προσευχή λέμε, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Υπέρ του ρισθήνε, λοιπόν. Να σωθούμε. Εδώ θα αναφερθούμε σε λέξεις. Λέμε υπέρ ευστάθειας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών. Ευστάθεια. Ευστάθειος λέμε. Ή λέμε αυτό που λες δεν ευσταθεί. Να στέκεται κάτι καλά, η σταθερότητα. Αυτή είναι η ευστάθεια. Μεταφορικά τώρα σημαίνει ησυχία, ασφάλεια. Ευσταθία στον Αγίον του Θεού Εκκλησιών. Να έχουν ησυχία, ασφάλεια. Να είναι σταθερές. Ευ και σταθείς. Εστάθην στον αόριστο, από το ίστιμη το ρήμα. Λέμε υπερ ευκρασίας αέρων. Ευκρασία είναι αρχαία λέξη. Λέμε σήμερα εύκρα το κλίμα. Η γλυκύτητα του καιρού. Η ήπια θερμοκρασία. Ευκρατός. Τώρα εδώ τα δύσκολα είναι το ρήμα κεράνιμη που σημαίνει ανακατεύω, αναμειγνύω. Εφ και κράτος από το κεράνιμη. Ήταν πολύ σημαντική φράση για εκείνη την εποχή όπου ο κόσμος ήταν αγροτικός. Ό,τι θέλαν οι άνθρωποι έπρεπε να το παρέχουν από τη γη. Δεν υπήρχε σούπερ μάρκετ. Σήμερα έχουμε τα λεφτά και πάμε και ψωνίζουμε ό,τι θέλουμε. Λοιπόν,
πολύ σημαντική λέξη για τους πρώτους χριστιανούς και μετά που ήταν αγροτικός κόσμος, αλλά και σήμερα. Αντιλαγού. Αντιλαγού σώσον, ελέησον και διαφύλαξον εμάς ο Θεός της συγχάρητε. Προστακτική του αρίστου, το αντιλαμβάνομαι. Σημαίνει βοηθώ, παίρνω το μέρος κάποιου. Βοήθησέ μας λοιπόν, αντιλαγού, και σώσε μας, ελέησέ μας. Δεν ταυτίζεται με το βοηθώ, είναι πιο ισχυρό το αντιλαγού. Αρχική σημασία, συγκρατώ, κυριεύω, αποκτώ. Από την αρχαία λέξη περάσαμε σε μια σημασία νεοελληνική. Παίρνω στα χέρια μου, αναλαμβάνω τη σωτηρία, την προστασία κάποιου. Άρα βοηθώ, προστατεύω. Γι' αυτό λέμε, ο Θεός αντιλήπτορ μου ή το έλεός σου και προφθάσιμε. Λέμε, καταπονουμένων σκέπη και αντίληψης και ορφανών βοηθός μήτερ του Θεού. Λέμε, χείρα μηδός βοηθεία, η θερμή αντίληψης. Δια της αντιλήψεως και βοηθείας, λέμε στο απόδειγμα. Πάμε σε άλλη φράση. Τη συγχάρητη. Είναι δοτική της αιτίας, λένε κάποιοι ερμηνευτές, εξαιτίας της χάριτός σου, Θεέ μου, ή δοτική του μέσου. Αυτά τα λέμε στο συντακτικό. Δια της χάριτός σου. Πιο κάτω θα πούμε της Παναγίας Αχράντου, άχραντος, αμόλυμνος, πεντακάθαρος. Λέμε τα άχραντα μυστήρια. Από το α και χρένο, μιένο, μολύνω, μαγαρίζω. Εδώ παρατηρούμε κάτι, μια εξέλιξη. Υπάρχουν αρκετές συνώνυμες λέξεις που πήραν μυθική σημασία όταν μπήκε μπροστά το α, το στερητικό. Έχουν τις λέξεις φίλος, κυλής, σύνος, κύρες. Κύρ ήταν ο Θεός θάνατος, ο Θεός όλεθρος. Μόμος ήταν ο Θεός της κλέβης και της κοροϊδίας. Εμείς βάλαμε μπροστά το α, βγαίνουν λέξεις όπως ακύρατος, άμωμος, με το στερητικό α δηλαδή δημιουργείται κάτι σπουδαίο. Το αρνητικό στοιχείο της σημασίας του ρήφου σταδιακά εξέλιπε και έχουμε έντονα επενετική σημασία, θετική σημασία. Η λέξη άσπυλος δηλαδή δεν σημαίνει απλώς μη σπυλωμένος, λεκιασμένος, τα λέγει κάποιος. Αλλά περισσότερο έχει μια θετική σημασία. Πάρα πολύ καθαρός, αγνός. Τον πρώτο αιώνα στην Καινή Διαθήκη χρησιμοποιείται ως χαρακτηρισμός του Χριστού στην πρώτη επιστολή του Πέτρου. Ως αμνού, αμόμου και ασπύλου Χριστού. Τέτοιες λέξεις λοιπόν με το α είναι άσπυλος, αμόλυντος, α και μολύνο. Άχραντος, α και χρένο. Ακύρατος, α κύρες, στίγμα. Ασυνής, σύνος είναι πληγή, το στίγμα. Στην εκκλησιαστική γλώσσα των πατέρων για τις υμνολογίες με τέτοιες λέξεις προσδιορίζονται τα πιο ιερά πρόσωπα και πράγματα. Λέμε άχραντα μυστήρια, ακύρατος Θεός, αμόλυντη Θεοτόκος. Γνωστή είναι η ευχή του αποδείπνου προς τη Θεοτόκο που αρχίζει άσπυλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε. Αρνή παρθένε Θεόν υφεδέσποινα. Η επενετική σημασία γίνεται ακόμη πιο εμφανής όταν βάλουμε το παν μπροστά. Παναμόμητος, πανάμωμος, πανάσπυλος, πανάχραντος. Έχουμε λοιπόν πολλά παραδείγματα στην εκκλησιαστική γραμματεία, ημνολογία, λαβών άρτων ενδεσαγίες αυτού και αχράντης και αμωμήτης και σύν. Του λίθου φραγιστέντος υπό των Ιουδαίων και στρατιωτών φυλασσόντων το άχραντο σου σώμα. Ορθή μεταλαβώντας το Θείο Αγίον αχράντων, αθανάτων, επουρανίων, ζωοποιών, φρικτών του Χριστού μυστηρίων. Η εβραϊκή λέξη αμήν είναι αμετάφραστη. Κανονικά σημαίνει αληθώς σας διαβεβαιώ.
όταν το έλεγε ο Κύριος, αμήν λέγω ημίν, ή αμήν αμήν λέγω ημίν. Αυτό είναι έντονη επιβεβαίωση, το έλεγε δύο φορές. Ή απαντάει ο λαός, αμήν. Αληθώς, ναι. Ήρθε να γίνει. Συμφωνία του λαού, με ό,τι λέει ο ιερέας. Λοιπόν, φτάνουμε στα αντίφωνα, στίχη από προφητικούς ψαλμούς της Παλαιάς Διαθήκης, διαβάζονται μπροστά από κάθε αντίφωνο. Συνοδεύονται, λέμε, από εφήμνιο. Εφήμνια είναι όταν στην υμνολογία στο τέλος λέμε «Χαίρε νύμφη ανύμφευτε». Λέμε κάτι και μετά λέμε «Αλληλούια». Συνοδεύουν δηλαδή σύντομες επικλήσεις στο Χριστό, στην Παναγία. Ψάλλονται τα αντίφωνα κατά αντιφωνία, λέμε. Κάποιος απαγγέλει, ο χορός ψάλλει. Υπάρχει το α αντίφωνο, το β και το γ. Το α αντίφωνο είναι «Τες πρεσβείες της Θεοτόκου». Πριν το πούμε όμως, διαβάζουμε στίχους από τον 102ο ψαλμό. Αυτό σημαίνει ότι τώρα βρισκόμαστε στην πρώτη ενανθρωπίσεως εποχή. Βρισκόμαστε στην εποχή της Παλαιάς Διαθήκης. Σιγά σιγά τα αντίφωνα μας πάνε στην εποχή του Χριστού, στην Ανάσταση στο τέλος. Το δεύτερο αντίφωνο, «Σώσον ημάς Ιε Θεού». Πριν από αυτό διαβάζονται στίχοι από τον 145ο ψαλμό. «Σώσε μας Ιε του Θεού, που αναστήθηκες από τους νεκρούς, εμάς που σου ψάλλουμε αλληλούια». Λέγεται ότι τα α και τα β αντίφωνα μας οδηγούν στην εποχή του βαπτιστού Ιωάννου, ενώ στην εποχή του Χριστού μας οδηγεί το τρίτο αντίφωνο, που είναι το απολυτίχιο της ημέρας. Όταν λέμε πολιτίκιο, είναι αυτό που αναφέρεται σε μεγάλα γεγονότα, σε Αγίους, είναι μια περίληψη, η υπόθεση της εορτής. Απολύω, απολυτικός, αυτός που είναι διατεθειμένος να απαλλάξει κάποιον, να απελευθερώσει κάποιον από τα δεσμά. Απολυτίκιο. Έχουμε και το αλληλούια, που είναι εβραϊκή λέξη. Μπορεί κάποια στιγμή να πω για τις εβραϊκές λέξεις κάτι. Και σημαίνει δόξα το Θεό. Όταν ψάλλετε το β' αντίφωνο, κατακλείεται με το «Ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού». Σε λίγο θα έρθει η μικρή είσοδος. Θα πούμε και για λέξεις τώρα, από αυτά τα σημεία. Η μικρά είσοδος είναι μια μικρή λιτανία, συμβολίζει την είσοδο του Χριστού στον κόσμο. Το Ευαγγέλιο από την Αγία Τράπεζα βγαίνει από τη διπλανή πύλη του Ιερού και μπαίνει από την ωραία πύλη και τοποθετείται στην Αγία Τράπεζα. Αυτό δείχνει την έναρξη της δημόσιας ζωής του Κυρίου. Μπροστά πηγαίνει κάποιος με το κερί. Είναι ο Ιωάννης ο πρόδρομος, αυτό το ξέρετε, είναι γνωστό. Ο ιερέας κρύβεται πίσω από το Ευαγγέλιο, διότι περνάει ο Χριστός, όχι ο ιερέας. Γι' αυτό βάζει το Ευαγγέλιο μπροστά στο πρόσωπό του. Κάποια στιγμή ο ιερέας υψώνει το Ευαγγέλιο. Αυτό συμβολίζει τον άγγελο που αναγγέλει τη γέννηση. Αναφωνή, σοφία, ορθή. Διακηρύσει δηλαδή ο ιερέας ότι φανερώθηκε ή ο άγγελος, φανερώθηκε στον κόσμο η σοφία. Και μετά θα πούμε δεύτε προσκυνήσομεν. Λοιπόν, λέξεις. Η ευχή του πρώτου αντιφώνου. Λέμε, πέρα από το αντίφωνο, ο ιερέας διαβάζει ευχή. «Κύριε ο Θεός ημών, ούτω κράτος ανίκαστον και η φιλανθρωπία άφατος». Ανίκαστος. Ατοικάζω. Ανίκαστος, αυτός που δεν μπορεί να απεικονιστεί. Εικάζω, εικόνα, απεικονίζω. Κατ' επέκταση δεν μπορεί να περιγραφεί. Ακατάληπτος δηλαδή. Αστερητικό και εικάζω. Η λέξη είχε αρχική σημασία απεικονίζω, παρομοιάζω. Από την αρχαιότητα όμως εμφανίζεται και η σημερινή σημασία, διατυπώνω υπόθεση, γνώμη. Η φιλανθρωπία άφατος. Άφατος, φάσκω το ρήμα, αποφαίνομαι. Αυτός που είναι δύσκολο να περιγραφεί, απερίγραπτος.
ανέκφραστος, ο δίχως όνομα, ο ανώνυμος, αυτοστερητικό και φάτος, φα, είναι από το ρήμα φημή, λέγω. Ένα συνήθις τρόπος να δηλωθεί η μεγαλοσύνη είναι μέσω λέξεων που δείχνει ότι κάτι δεν μπορεί να περιγραφεί. Λέμε ανέκφραστος, απερίγραπτος, άρρητος, άφατος και εννοούμε κάτι πολύ θετικό, τη μεγαλοσύνη του Θεού. Λέμε άσπετος, μια άγνωστη λέξη, το θέμα σπου προέρχεται, μας θυμίζει τη λέξη έπος, λόγος. Άσπετος, δεν μπορεί να περιγραφεί. Στην υμνογραφία έχουμε παράλληλα «Κύριε ο Θεός ημών, ούτω κράτος ανίκαστον και η δόξα ακατάληπτος». Αλλά ηκετεύομεν τη συν ανίκαστον αγαθότητα, φύσε ημών Κύριε. Άλλο. Θεός μου υπάρχουν αγαθέ, πεσόνταν κατοκτήρι σας και καταβήνε προς με ειδόκη σας ανυψώσας με διασταυρώσεως του γοάνσι Άγιος, ο της δόξης Κύριος, ο ανίκαστος εν αγαθότητη. Μετά λέμε τις πρεσβείες της Θεοτόκου. Πρεσβείες είναι δοτική πληθυντικού της λέξης πρεσβεία. Πρεσβεία, ξέρουμε, είναι αποστολή των πρέσβειων, των αντιπροσώπων για μια διαπραγμάτευση. Είναι η πρέσβηση, η αντιπρόσωπη. Είναι όμως και η μεσολάβηση της πρεσβείας της Θεοτόκου. Ζητάμε να μεσολαβήσει η Παναγία. Ετυμολογικά πρεσβεύω, αρχική σημασία είμαι ηλικιωμένος. Και μετά υπηρετός πρέσβης. Στην αρχαία λέξη πρέσβης είχαμε τη σημασία σεβάσμιος γέροντας, δευτερευόντος τον πρεσβευτή. Ο πρέσβης και ο πρεσβήτης από τη σημασία γέρον πέρασαν στο σεβάσμιος γέρον και σεβαστός. Στην αρχαία Ελλάδα λοιπόν σήμαινε και τον επίσημο απεσταλμένο. Οι λέξεις πρεσβευτής, πληθυντικός ή πρέσβης. Λοιπόν, ατρέπτος ομογενής Υιός και Λόγος του Θεού, ατρέπτος εν ανθρωπή σας. Επίρρημα είναι το άτρεπτος. Α και τρέπο, τροπή, τρόπος. Δηλαδή αμετάβλητος, αμετάτρεπτος. Χωρίς μεταβολή. Α και τρέπο. Γι' αυτό μίλησε η τέταρτη Οικουμενική Σύνοδος στην υποστατική ένωση. Τι είναι ο Κύριος, μετά από 400 χρόνια κατάφερε η τέταρτη Οικουμενική Σύνοδος να ορίσει το δόγμα της υποστατικής ενώσεως, λέμε. Εν δύο φύσεσιν ασυγχύτως, ατρέπτος, αδιαιρέτος. Παράλληλα στην μνημογραφία λέμε «Αλόμως δια την άφατον και αμέτρητον σου φιλανθρωπίαν ατρέπτος και αναλλοιώτος γέγονας άνθρωπος ή προσέως φρίζοντον διαφλαχνίαν σε αυτόν το πεσόδι και ενώσαντα ατρέπτος». Πάμε στη λέξη κράτος. «Ότι σώων το κράτος και σου εσύν η βασιλεία κράτος». Η ισχύς, η δύναμη, η εξουσία. Δεν θέλω να μπω εδώ σε λεπτομέρειες που κουράζουν, τις φιλολογικές λεπτομέρειες. Από την ινδοευρωπαϊκή γλώσσα που η ρίζα ήταν κέρδο, φτάσαμε στο αιωλικό κρέτος, φτάνουμε στο γοτθικό γερμανικό χάρντους και στο αγγλικό χάρντ. Η ισχύς, η δύναμη, η εξουσία. Κάποια στιγμή στο Β' αντίφωνο, στην ευχή του Β' αντίφωνο, η ιερέας Αμυλοφόνος λέει «Κύριε ο Θεός ημών σώσουν το λαό και ευλόγησουν την κληρονομία σου». Για την κληρονομία θα μιλήσουμε σε λίγο. Όταν το ακούει κάποιος, καταλαβαίνει ότι είναι το σύνολο ή το μέρος μιας περιουσίας που μετά το θάνατο του κατόχου περιέρχεται στην κυριότητα κάποιου άλλου. Θα δούμε όμως τι σημασία έχει. Άλλη λέξη, ο μονογενής Υιός. Αυτός που είναι το μόνο παιδί, χωρίς αδέρφια, ο Υιός του Θεού. Άλλο ανήκει ο αδελφό, ο Ιησούς αδέλφια, όπως λέει η Καινή Διαθήκη. Εδώ πρέπει να τονίσουμε, είναι ο μονογενής Υιός του Θεού, Υιός και Λόγος. Δεν έχει καμιά σχέση με τα αδέρφια του Ιησού.
πάμε στον Τρισάγιο ύμνο. Πριν από αυτόν ο ιερέας χαμηλόφωνα λέει: «Ο Θεός, ο Άγιος, ο Εναγής, αναπαγόμενος, ο εκ του μη όντος ιστο είναι, παραλογών τα σύμπαντα», θα πούμε σε λίγο για κάποιες λέξεις. Και ο Τρισάγιος ύμνος μετά: «Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός». Πώς φτιάχτηκε? Πήραμε από τον προφήτη Ισαΐα το πρώτο μέρος, «Άγιος ο Θεός», γιατί είδε αγγέλους να υμνούν το Θεό. Είδα τον Κύριο, λέει, να κάθεται πάνω σε θρόνο μεγαλό πρεπό, και μπροστά του τα σεραφείμ με 6 φτερούγες φώναζαν: «Άγιος». Το δεύτερο μέρος, «Άγιος ισχυρός», «Άγιος αθάνατος» λέμε, είναι από τους ψαλμούς του Δαβίδ. 41ος ψαλμός το αναφέρει. Η Εκκλησία τα συνένωσε αυτά και έτσι έφτιαξε τον Τρισάγιο ύμνο που ομολογούμε την Αγία Τριάδα. Και τελειώνει με το «ελέησον ημάς». Προσέξτε, δεν λέμε «ελεήστε ημάς», διότι μιλήσαμε για τον Πατέρα, για τον Γιο, για το Άγιο Πνεύμα. Στο τέλος δεν του λέμε «ελεήστε ημάς», λέμε «ελέησον ημάς». Μιλάμε για ένα Θεό δηλαδή, όχι για τρεις. Έχει σημασία που λέμε το «ελέησον». Ο Άγιος λοιπόν είναι ο απαλλαγμένος από ηθικές ατέλειες. Η ρίζα, ας πούμε, είναι στην ευρωπαϊκή γλώσσα το «γιάντ», «άγ». Έχουμε το «αγνός», «αγνός». Μια ρίζα που σημαίνει σεβασμό, κάτι που προκαλεί σεβασμό. «Ισχυρός», μέσα υπάρχει το «σχου», η ισχύς. «Αθάνατος», το έχω βέβαια, ναι. «Αθάνατος», «θνίσκο», «θνέσκο». Σανσκριτικά θα λέγαμε, γιατί σανσκριτικά είναι η ευρωπαϊκή γλώσσα να λέμε, είναι μια πηγή για τη γλώσσα μας. Έχουμε το «α» και «δαντ», «δαντ». Το ψάλλουμε τον Τρισάγιο ύμνο μετά την είσοδο του Ευαγγελίου. Δείχνει πως με τον ερχομό του Χριστού άγγελοι και άνθρωποι ενώθηκαν σε μία εκκλησία. Πολλοί την ώρα εκείνη, ιερείς, θα το ξαναπούμε αυτό, είδαν συλλειτουργούς αγγέλους. Ένας χορός υμνεί το Θεό, οι άνθρωποι και οι άγγελοι. Και αργότερα θα ακούσουμε Σοφία Πρόσκομεν. Λέξεις τώρα. Πρόσκομεν. Υποτακτική αορίστου του «προσέχω». Ας προσέξουμε. Στα γραμματικά σχόλια θα λέγαμε δεν υπάρχει περίπτωση να συγχύσουμε το «προσέχω» με το «προέχω», το οποίο δεν απαντά ούτε στην Αγία Γραφή ούτε στην υμνολογία. Παραδείγματα φράσεων έχουμε: «Τα στήρας, τα στήρας, εν σοφία πρόσκομεν», «στόμεν καλό, στόμεν μεταφόβου, πρόσκομεν την Αγία αναφοράν», «πρόσκομεν τα Άγια της Αγίης», «εκ του κατά Ιωάννου Αγίου Ευαγγελίου», λέγει ο ιερέας, «πρόσκομεν». Ας προσέξουμε. Το «δόξαση», «δόξα σε σένα», «δοτική προσωπική» λέμε. «Δόξα Πατρί και Υιό», «δόξα σύ το δείξαντι το φως», «ο Αναστάσει των νεκρών Κύριε δόξαση», «η ζωή και η Ανάσταση ημών Κύριε δόξαση». Το καταλαβαίνουμε αυτό. Σε λίγο θα έρθουν τα αναγνώσματα. Απαγγέλλεται το προκείμενο, τρεις στίχοι από την Παλαιά Διαθήκη. Πάντα έχουμε, κάποιοι λέγανε ότι η Θεία Λειτουργία είναι και ένα θέατρο, μια θεατρική παράσταση. Έχουμε λοιπόν ένα μέρος όπου παίζεται κάτι από την Παλαιά Διαθήκη. Και μετά έχουμε την Καινή. Λοιπόν, έχουμε στίχους από την Παλαιά Διαθήκη και μετά έρχεται ο Απόστολος. Συμβολίζει το κήρυγμα των Αποστόλων στη γη. Όταν διαβάζει την επιστολή, ο ιερέας θυμιάζει την ωραία πύλη. Λένε κάποιοι, δεν αφήνει τα κουδουνάκια να χτυπάνε, γιατί τα κουδουνάκια συμβολίζουν τους Αποστόλους. Και αφού τώρα ακούγεται ο Απόστολος, μιλάνε ήδη οι Απόστολοι, άρα δεν πρέπει να ακουστούν τα κουδουνάκια. Στο θυμιατό. Μετά έρχεται το Ευαγγέλιο. Πριν από το Ευαγγέλιο εκδηλώνουμε τη χαρά μας με το «αλληλούια».
Η χαρά των αγγέλων ήταν να λένε αλληλούια στο Θεό. Λοιπόν, θα πούμε και γι' αυτό, εβραϊκή λέξη. Ευαγγέλιο, εφ και αγγελία, καλή είδηση, γι' αυτό έχουμε χαρά, θα ακούσουμε την καλή είδηση και ποιος μας τη λέει, ο ίδιος ο Χριστός. Γι' αυτό όλοι όρθιοι, παρουσιάζεται ο ίδιος ο Κύριος, γι' αυτό λέμε σοφία ορθή, όλοι όρθιοι. Θα ακούσουμε την αληθινή σοφία. Ο λαός απαντά στον ιερέα και το πνεύμα της στην ψυχή σου να έχεις ειρήνη. Μετά θα έχουμε την εκτενή ηγεσία. Μια μεγάλη σειρά δεήσεων όπου ζητάμε το έλεος του. Έλεος από το Θεό γιατί δεν μας περιφρόνησε αλλά ίσα ίσα μας ανέστησε. Λέμε λοιπόν η εκτενή ηγεσία τώρα. Είπομεν πάντες εξ όλες τις διανοίες. Κύριε Παντοκράτορ, ελέησον ημάς ο Θεός. Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών, έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου, υπέρ των αδελφών ημών των ιερέων, υπέρ ελαίου ζωής ειρήνης, υπέρ των μακαρίων και ειδήμων κτητόρων, υπέρ των καρποφορούντων. Ο ιερέας χαμηλόφωνα λέει Κύριε ο Θεός ημών, ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος. Σε λίγο θα πει εύξεστε οι κατοικούμενοι. Πλησιάζουμε στο τέλος του πρώτου μέρους της Θείας Λειτουργίας. Μέχρι να πει ο ιερέας, όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, να φύγετε, να αποχωρήσουν οι κατοικούμενοι. Αυτά μας φαίνονται βέβαια λίγο άγνωστα, αλλά επειδή έχουμε κατοικούμενους στην Αφρική, ας πούμε, στην Ιεραποστολή, εκεί εφαρμόζονται. Εδώ δεν το καταλαβαίνουμε, δεν φεύγει κανείς. Ή δεν καταλαβαίνουμε ότι είπε ο ιερέας να φύγουμε, όσοι δεν έχουμε βαπτιστεί. Λοιπόν, λέμε την κληρονομία σου. Κληρονομία, κληρονόμοι, απόγονοι. Κατ' επέκταση είναι ο θρησκευόμενος λαός, η πιστή του Θεού. Ετυμολογία. Κλήρος και νόμος. Νέμο. Νέμο θα πει μοιράζω, διοικώ, μοιράζω κλήρο. Στην υμνολογία λέμε «Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύσης». Ή λέμε «Έδωκας κληρονομία της φοβουμένης το όνομά σου Κύριε». Ή «Σώσον ο Θεός τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής». Ή «Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζουν τους επισή πεπιθώτας σώσον τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου». Τώρα, στην εκτενή ηγεσία, ο διάκονος λέει «Έτι δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και αηδήμων κτητόρων». Αηδήμων. Φημισμένος, ένδοξος. Χρησιμοποιείται για τιμητική αναφορά σε νεκρούς. Ο αείμνηστος, ο αλυσμόνητος. Έχουμε το αρχαίο «αηδή», το «ι», το μεσαίο είναι με ο μικρογιώτα. «Αηδή», «οδή». Οδύ με ωμέγα. Αίδο. Είναι το ρήμα άδο, εξυμνό, τραγουδό. Λέμε λοιπόν των μακαρίων και ειδήμων πτητόρων ανακοινιστών και αφιερωτών του ιερού ναού τούτου. Λέμε, οι όσοι οι πατέρες προφήτες και ιεράρχοι και αείδημοι γυναίκες, σύ το δεσπότη των όλων ευηρέστησαν Χριστό. Λέμε, τον οερόν αδάμαντα της Κατερίας αδελφή πνευματικός εφημίσομεν Γεώργιον τον αείδημον μάρτυρα. Λέμε κτητόρον. Κτήτορ, αυτός που είναι ο Κύριος, ο ιδιοκτήτης πράγματος κινητού ή ακινήτου. Παλαιότερα, ιδρυτής κτήτορας ναού, μονής, ιδρύματος. Ετυμολογικά, κτήτορ, αποκτώμε, αποκτώ, κατέχω. Υπάρχουν κάποια προβλήματα με τη γραφή της λέξης κτήτων και με την ετυμολογία αρχική σημασία ιδιοκτήτης. Από αυτήν προέρχεται το κτητορικός, από τον 6ο αιώνα γραμμένη λέξη. Το «ι» του θέματος, από το ρήμα «κτάω με φτώμε», μας θυμίζει κάποια προβλήματα που δημιουργούν, δεν θα αναλύσω εδώ γιατί είναι δύσκολα, αφορούν φιλολόγους.
Πάντως παρασυνδέθηκε η λέξη προφανώς με το ρήμα κτίζω, που είναι με γιώτα. Αφού ο ιδρυτής του μοναστηριού είναι αυτός που το έκτισε. Αυτός που κτίζει. Οπότε πάμε σε μια λέξη με γιώτα, αλλά το κτητόρον είναι με ήττα. Έτσι, τονίζεται περισσότερο η πρώτη σημασία. Κάποιοι όμως το παρεξηγούν στις μεταφράσεις, στις ερμηνείες και τονίζουν τον κτίστη με γιώτα. Κτίστης λέμε σήμερα. Κτίστος. Λοιπόν, από τα υμνολογικά διαλέγουμε ένα. Συνανάλγησον παράδεισε το κτήτορε πτωχεύσαντι. Και το ηχός σου των φίλων οικέτεψον τον πλάστην μη κλείσιμε. Άλλο από την εκτενή ηκεσία του περιεστώτος λαού, ότι έτσι διόμεθα ψαλώντων για υπέρ του περιεστώτος λαού. Περιεστός, μετοχή του παρακειμένου από το περιείστανε. Θα πει τοποθετούμε, βρίσκομαι γύρω από κάτι. Από τον Όμηρο τώρα στην Οδύση έχουμε «Πορφύρεον δάρα κύμα περιεστάθη» ή ξενοφώντας «Κύρος περιείσταται των λόγων, το παρόν της στρατεύματι». Δεύτερο, μετοχή παρακειμένου, περιεστός, περιεστόσα, αυτός που βρίσκεται, που έχει συγκεντρωθεί ολόγυρα. Υπέρ του περιεστώτος λαού, λοιπόν, λέμε, περί και ίστιμη. Το ίστιμη θα πει στήνω, τοποθετώ. Υμνολογικά, νίσθητη κύριε του περιεστώτος λαού και των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων. Άλλο. Όχι βίας ο χάριτος ότις υπερλόγων τότε ημνήσεως, ειν προσήγων οι θεόφρονες, σε περιεστώτες παμακάριστε. Άλλο. Κλείνει περιεστώτες την συν, οι μαθητές του λυτρωτού και προπέμποντες προς τάφων φύσεως νόμο, σε Παναγία αγνή, εξοδίους ύμνους, προσεφώνωση, σε μνή χαίρε λέγοντες. Τελείωσε το πρώτο μέρος της Θείας Λειτουργίας. Φεύγουν οι κατοικούμενοι. Και έχουμε τη λειτουργία των πιστών.